Η πανδημία άλλαξε το μοτίβο του τουρισμού στα Χανιά με τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας του Παρατηρητηρίου Δυτικής Κρήτης και του ΜΑΗΧ να δείχνουν την τάση των επισκεπτών να αναζητούν ασφαλείς επιλογές. Εν μέσω πανδημίας, οι ξένοι επισκέπτες εμφανίζονται καταρχήν ικανοποιημένοι από τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Έτσι κι αλλιώς ήταν μια πολύ δύσκολη τουριστική περίοδο για όλους μας. Υπήρχαν τα μέτρα που είχαν μπει εξ αρχής για το COVID που όλοι τα τηρήσαμε. Αναφορικά με τα μέτρα ασφαλείας σε σχέση με τον κορονοϊό, μόλις το 5% θεωρεί ότι ήταν σε χαμηλό επίπεδο, ενώ αντίθετα 8 στους 10 αλλοδαπούς τουρίστες, ποσοστό 78,5%, χαρακτήρισε υψηλό το επίπεδο εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας για την πανδημία στα ξενοδοχεία και στις υπηρεσίες διαμονής. Είναι μια πρωτόγνωρη χρονιά. Θεωρώ ότι θα τη θυμόμαστε μέχρι τα βαθιά γεράματα αυτή τη χρονιά γενικά. Από την έρευνα, στην οποία καταγράφονται και οι αφήξεις των ξένων επισκεπτών στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης με βάση τα επίσημα στοιχεία της Fraport, προκύπτει για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου πτώση της επιβατικής κίνησης κατά 85% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Και τώρα από τα καινούργια μέτρα έχουμε μια πτώση 80% και έχει τύχει κιόλας και δεν έχουμε φύγει ταξίδι. Τώρα τρεις μέρες βγήκανε όλη μέρα 4 αγόγια όλα κιόλα. Οι μισές άμαξες δεν κατεβαίνουν, κατεβαίνουν οι μισές, οι άλλες μισές, οι τέσσερις φύγανε δίχως σε αυτέ. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι αλλάζει το μείγμα των εθνικοτήτων, αφού μόλις ένας στους 5 αλλοδαπούς επισκέπτες είναι Σκανδιναβός, ενώ οι μισοί αλλοδαποί τουρίστες προέρχονται από μόλις 3 μη σκανδιναβικά κράτη, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Πολωνία και η Γερμανία, με τους Βρετανούς να συνεχίζουν να παραμένουν στην πρώτη θέση με ποσοστό 22%. Δυστυχώς έκλεισε ο κύκλος της σεζόν πάρα πολύ δύσκολα για όλους μας και δεν ξέρουμε και τι μας περιμένει η επόμενη μέρα. Ενδεικτική της διάθεσης των ξένων επισκεπτών για διακοπές σε χώρους που δεν παρατηρείται μεγάλος συνωστισμός είναι η μείωση των ξενοδοχειακών καταλυμάτων στις περιοχές της Αγίας Μαρίνας και του Πλατανιά και ταυτόχρονα η αύξηση στις προτιμήσεις όλων των άλλων τύπων καταλυμάτων όπως είναι βίλες, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και ιδιόκτητα σπίτια κυρίως μέσα στην πόλη των Χανίων αλλά και σε περιοχές της ενδοχώρας.